δρόμοι που μοιάζουν με ποτάμια. Καταστήματα πλημμυρισμένα. Ακόμα και χαλάζι χτύπησε τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η έντονη βροχόπτωση κράτησε μόλις μερικά λεπτά, όμως ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου νερού. Εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν με σκούπες να απομακρύνουν τα νερά που μπαίνουν με ορμή μέσα στο κατάστημα. Η λεωφόρος Παπα-Νικολάου στα Πεύκα μοιάζει με χύμαρο. Τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Κάποια κινητοποιούνται στην άκρη και άλλα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Σε διάστημα μιας ώρας, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε 30 κλήσεις στην περιοχή της Ευκαρπίας για άντληση υδάτων και επενέβη σε δύο περιπτώσεις. Σημαντικές ποσότητες βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας αλλά και στην Αττική, όπου στα βόρεια τμήματά της εκδηλώθηκαν έντονες καταιγίδες. Στον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πάρνηθα σημειώθηκαν 51 χιλιοστά βροχής σε χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ώρων. Με την κλιματική αλλαγή να οδηγεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πιο συχνά σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σε ένα πιο έντονο κλίμα. Αυτό που βλέπουμε επομένως είναι ότι πιθανότητα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με τις επεμβάσεις που κάνουμε βέβαια στο περιβάλλον μας, ότι πλέον έχουμε φαινόμενα πιο συχνά τα οποία προκαλούν σημαντικά προβλήματα και κίνδυνο και για τη ζωή, αλλά και φυσικά και κίνδυνο για την περιουσία των συμπολιτών μας. Μάλιστα, υπάρχουν προγνωστικά μοντέλα που δείχνουν ότι η αστάθεια και τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ευρώπη θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Στην Άγκυρα τώρα, σαρωτικές πλημμύρες πλήττουν την περιοχή. Η πρωτεύουσα της Τουρκίας το τελευταίο 24ωρο είναι αντιμέτωπη, κυρίες και κύριοι, με ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές στους κατοίκους και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στην Άγκυρα, ισχυρές καταιγίδες αλλά και χαλαζόπτωση σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η πρωτεύουσα της Τουρκίας πλήττεται από κύμα σφοδρής κακοκαιρίας. Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Οδηγοί αυτοκινήτων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους, ενώ όσοι δεν προλαβαίνουν εγκλωβίζονται. Γονείς μεταφέρουν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά. Το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο. Πολίτες προσπαθούν να σώσουν με κάθε μέσο τα σπίτια τους. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, οχήματα και κάδια απορριμμάτων παρασύρονται. Çok acayip şekilde bir sel geldi. Hasarlarımız büyük, duvarlar falan yıkıldı. Ekinlerimizde hasar var. Yani durum böyle yani. Allah yardım etsin. Yaşandı, Allah'tan geldi. Ne yapalım kardeş? Cümlemize geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok. Μεγάλες ποσότητες νερού μετατρέπουν πολύ γρήγορα υπόγειες διαβάσεις σελήνες. Το νερό πέφτει σαν καταράκτες. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Άγκυρας τίθεται εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.